Παριζάλο, λοιπόν, εξακολουθούμε να είμαστε εδώ και μετά τις διαφημίσεις θα σας ρωτήσω για τη σχέση σας με τον κύριο Παπανδρέου. Είναι πολύ τετριμένο. Τι να κάνουμε για μια τώρα. Πρωινή εκπομπή κύριε, που ο κόσμος θα ήταν και πιο χαλαρός. Με συγχωρείτε, αλλά, με συγχωρείτε, αλλά ο κύριος είναι για γέλια. Η ερώτηση για τον κύριο Παπανδρέου είναι για γέλια. Δεν γελάω για την ερώτηση, γελάω γιατί όλοι οι συνάδελφοί σας και εσείς έχετε ορισμένες αιμονές. Δεν πρωτοτυπούμε καθόλου. Εντάξει, να σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Είναι θέμα αιμονής, νομίζετε, δεν είναι θέμα εξελίξεων που μπορεί να οδηγήσει Καθόλου. Σε κομμάτιασμα του Καθόλου. ΠΑΣΟΚ. Γιατί εμείς τον κύριο Παπανδρέου τον σεβόμαστε και εγώ προσωπικά ως πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό. Mm-hmm. Δεν διαγράφει από την κοινωνική ομάδα όπως διαγράφει εν μια νυχτή ο κύριος Σιμίτης, για παράδειγμα. Και είναι εν ενεργεία βουλευτής του ΠΑΣΟΚ με μια ψήφο κρίσιμη για τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση στηρίζεται στη ψήφο του. Και επίσης, όπως έχω πει κατ' επανάληψη, μεταξύ των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων και των 300 βουλευτών, είναι ο πρώτος που έχει ενδιαφέρον να πετύχουμε πλήρως στο σχέδιο εξόδου από την κρίση. Γιατί έτσι θα δικαιωθεί και ο ίδιος και οι επιλογές του. Ο πρώτος που έχει ενδιαφέρον να πάμε καλά, να υπάρχει σταθερότητα, να ολοκληρωθεί η προσπάθεια της κυβέρνησης αυτής, είναι ο κύριος Παπανδρέου. Και το ξέρει. Και εμείς θέλουμε να είναι κοντά μας και να βοηθάει ως πρώην πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ και την Ελιά. Τη λέξη Ελιά δεν την έχει αναφέρει ποτέ. Στην προσπάθεια που κάνετε για να βγάλετε τη χώρα από την κρίση, έχει προχωρήσει με όχι σε ψήφιση νομοσχεδίων. Και πρόκειται για έναν άνθρωπο που θα σας θυμίσω ότι πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την κοινοβουλευτική του ομάδα και στη συνέχεια αναιρέθηκε από την Προεδρία. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο κύριος Παπανδρέου είχε συμφωνήσει ή επιδιώξει να συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά μια κυβέρνηση συνεργασίας με άλλον πρωθυπουργό μήνες πριν, τον Ιούνιο του 2011. Και ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία να συμφωνήσει με τον κύριο Σαμαρά πριν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Την ημέρα που επιστρέψαμε από τις Κάνες. Ναι. Την ημέρα που επιστρέψαμε από τις Κάνες, συμφώνησε με τον κύριο Σαμαρά το πρωί την συνεργασία. Και μετά έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης για λόγους θεσμικούς. Και έτσι πήγαμε σε μια συνεργασία την οποία την είχε ανάγκη η χώρα. Μάλιστα. Όπως θυμάστε, είχα προτείνει τον Μάιο του 2010. Mm-hmm. Να εξαναγκάσουμε τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο, ζητώντας πλειοψηφία 180 ψήφων, για να μην την αφήσουμε να κινείται ελεύθερη και να εμφανίζεται ως αντιμνημονιακή, ενώ ιστορικά έχει κολοσσιαία ευθύνη mm-hmm. για την περίοδο 2004-2009. Και επίσης να σας θυμίσω ότι είχαν αποχωρήσει ή αποχωρούσαν από το ΠΑΣΟΚ ή καταψήφιζαν πολλοί βουλευτές, οι οποίοι ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα βουλευτές κοντά στον κύριο Παπανδρέου. Της εμπιστοσύνης του, άνθρωποι με τους οποίους είχε πορευθεί και τους είχε κάνει και υπουργούς και τους είχε τιμήσει. Χαμηλό ποσοστό στις εκλογές που έρχονται για το ΠΑΣΟΚ. Το είπαμε αυτό ξανά. Σημαίνει για εσάς... Φάγαμε μια περίπου πειράζει, 20 πειράζει. Λεφτά. Η επανάληψη είναι μήτερ μαθήσεως. Σωστά. Η Βενιζέλα. Σημαίνει για εσάς ακόμη και απώλεια αυτής της θέσης, αποχώρηση ίσως από αυτή τη θέση. Θα παραιτηθείτε, για παράδειγμα, από την Προεδρία του κόμματος σε περίπτωση χαμηλών ποσοστών. Εγώ θα. Φοβάστε ότι μπορεί να μπει τέτοιο θέμα. Κυρία Τσαπανίδου, ξανά, επαναλαμβάνω. Το είπαμε την προηγούμενη στιγμή, mm-hmm. πριν από τις διαφημίσεις. Δεν με φοβίζει πολιτικά τίποτα. Τι σημαίνει, κατά τη γνώμη σας, να είναι κανείς πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την εποχή αυτή? Ξέρω, εσείς θα μου πείτε. Είναι μία προσπάθεια να καλυφθεί μία ανάγκη. Πιστεύετε ότι είναι καμία απόλαυση? Πιστεύετε ότι είναι καμία επιδίωξη, καμία φιλοδοξία? Τι είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ? Είναι ένας άνθρωπος που κουβαλάει ένα βάρος. Αν υπήρχαν άλλοι υποψήφοι για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον Μάρτιο του 2012, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ήμουν εγώ υποψήφιος. Το είχα πει. Εάν υπήρχε δυνατότητα να είναι άλλος υπουργός οικονομικών τον Ιούνιο του 2011, δεν θα ήμουν εγώ. Αν μπορούσε να κάνει άλλος τη δουλειά, είχα προτείνει να είναι ο κύριος Παπαδήμος. Και δεν δέχθηκε τότε. Άρα μην μου λέτε εμένα τίποτα που αφορά θέσεις. Δεν το πρόβλημά μου αυτό. Δεν είμαι εδώ επειδή το απολαμβάνω ή επειδή είναι κάτι ευχάριστο. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, με τεράστιο κόστος. Κόστος προσωπικό, οικογενειακό, συναισθηματικό. Και κάνουμε μία δουλειά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ γιατί νιώθουμε ότι η ιστορία μας έριξε σε έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Είναι ο πόλεμος της γενιάς μας και θα κερδίσουμε τον πόλεμο της γενιάς μας. Υπάρχουν, όπως είπα προσφάτως, οι φευγάτοι. Γιατί υπάρχει και η γνωστή παροιμία που λέει «του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ». Ποιοι είναι οι φευγάτοι? Αυτοί που δεν δίνουν τη μάχη, που αποφεύγουν. Ποιοι είναι? Που αυτοπροστατεύονται πάρα πολύ. Όπως... Πάρα πολύ. Ξέρετε.
Δεν πιάνουν τα κάρβουνα όλοι. Λίγοι πιάνουν τα κάρβουνα. Ξέρετε. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να αρχίσετε να μιλάτε επιτέλους. Αντί με εξαίρεση, εσείς τα λέτε έξω από την. Ποιοι δεν πιάνουν κάρβουνα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν πιάνουν κάρβουνα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται εγώ να πω για τον ένα ή τον άλλον για να δημιουργούμε θέματα εκ του μειόντος. Λοιπόν. Δεν είναι. Μια και μπήκαμε σε λίγο πιο γενική κουβέντα τώρα. Ακούστε, εγώ θέλω να βοηθήσω να βγούμε από την κρίση, η χώρα να επανέλθει στην ομαλότητα, οι Έλληνες να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση που τους αξίζει, την τιμή που τους αξίζει μέσα στην Ευρώπη, να ξανακερδίσουν το χαμένο έδαφος. Και χαίρομαι, γιατί βλέπω ότι στην Ευρώπη, στο εξωτερικό γενικώς, αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια. Όλοι λένε ότι η Ελλάδα αλλάζει κατάσταση, αλλάζει φάση. Η Ελλάδα, παρά την πίεση που έχει δεχθεί, την ύφεση, την ανεργία, την κρίση, την περικοπή μισθών, συγκρίνεται με τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία. Είναι πάρα πολλές φορές καλύτερα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής μας. Καλύτερα από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία. Δεν συγκρινόμαστε με τις χώρες αυτές. Καλύτερα από την Πορτογαλία. Καλύτερα από την Ιρλανδία ως επίπεδο ζωής. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κρατήσουμε. Μα συγκρίνετε την Ελλάδα με χώρες της Βαλκανικής. Μα συγκρίνω την Ελλάδα, λέω, δίνουν μάχη να σταθούν στα πόδια της. Είμαστε μια Τσαπανίδου, χώρα σε ανάπτυξη. Μια χώρα που έχει χάσει τόσο, Έλληνας έχει χάσει τόσο από το εισόδημά του. Η Ελλάδα παρότι έχασε τόσο... Εμείς πηγαίνουμε προς τα πίσω, κάνουμε βήματα επιστροφής στο παρελθόν. Μα ακούτε τι λέω, γιατί δεν με αφήνετε να ακούμε ακρίβεια αυτό που θέλω και μου το ψιλοχαλάτε. Εμφανίζεται ως επιτυχία το γεγονός ότι έχουμε καλύτερους μισθούς από τη Βουλγαρία. Λέω ότι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, διότι είμαστε συγκρίσιμοι πάντα με τις παλιές δυτικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά αυτό που έχουμε υποστεί, μια φοβερή κρίση και απομείωση. Αντέξαμε και έχουμε μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε να κερδίσουμε το χρόνο και το χώρο που χάσαμε. Και αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Στον κόσμο που μας παρακολουθεί και που τέτοια ώρα, ξέρετε, είναι και πολύ άνεργοι μπροστά στις οθόνες. Αυτό είναι το θέμα μας. Μπορείτε να μόνο το θέμα είναι αυτό. Μπορείτε να ναι, τους πείτε ότι είμαστε καλύτεροι και αντέξαμε. Όχι, είναι δεν άνθρωποι είμαστε καλύτεροι απέναντί μας που μας κοιτούν τώρα. Δεν είπα ότι είμαστε καλύτεροι και αντέξαμε. Μη μου αλλοιώνετε αυτά που είπα. Σας παρακαλώ. Πείτε, επαναλάβετε και επαναλάβετε απευθυνόμενο στους ανθρώπους που είναι πίσω από τους δείκτες. Λοιπόν, ακούστε. Είναι τραγικό το γεγονός ότι έχουμε φτάσει να έχουμε 27% ανεργία, 60% στους νέους μέχρι 24 ετών. Όμως, ήμασταν τρελοί και αποδεχθήκαμε αυτόν τον δύσκολο δρόμο. Θέλαμε να μας μισούν, θέλαμε να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους. Βρεθήκαμε σε ένα τραγικό δίλημα. Ή ο δύσκολος δρόμος με επιπτώσεις και κόστος, ή η απόλυτη καταστροφή. Διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο, γλιτώσαμε την απόλυτη καταστροφή. Η χώρα θα μπορούσε να γίνει Αργεντινή, θα μπορούσε να γίνει Βενεζουέλα. Δυστυχώς. Και τώρα μπαίνουμε σε μία φάση που μπορούμε φάση, να χτυπήσουμε. Αν με επιτρέπετε. Πριν μπούμε στη φάση, πολλοί θα σκεφτούν ότι δεν σας υποχρέωσε κανείς να αναλάβετε τη διακυβέρνηση της χώρας και να τη γλιτώσετε από την καταστροφή. Είχατε τάξει στους Έλληνες ότι υπάρχει τρόπος να μην φτάσουμε στην καταστροφή. Βρίσκονται. Γι' αυτό σας εμπιστεύτηκε ο κόσμος. Ποιος το είχε τάξει ακριβώς? Το Πασόκ το είχε τάξει. Το είχε τάξει λοιπόν στις εκλογές του 2009. Βεβαίως. Ναι. Εγώ μιλάω για τις ευθύνες που έχω αναλάβει μετά. Και για αυτά που είπα στο λαό στις εκλογές του 2012. Ναι, αλλά αυτά ξέρετε, δεν διαχωρίζω το σκεφάλι. Όχι, γιατί κάνετε και εσείς τώρα. Δεν διαχωρίζετε το σκεφάλι. Κάνετε και εσείς τώρα, σαν να μην έχουν μεσολαβήσει οι εκλογές του 2012. Στις εκλογές του 2012. Αντιθέτως, εγώ αυτό ήταν κανείς Έλληνας που δεν ήξερε πού βρισκόμαστε. Αντιθέτως. Με συγχωρείτε, να ρωτήσω κι εγώ λιγάκι. Ήτανε κανείς που τον Ιούνιο του 2012 είχαν μεσολαβήσει και οι εκλογές του Μαΐου του 2012. Δεν ήξερε πού βρισκόμαστε, ποια είναι η κατάσταση, τα διλήμματα, οι δυσκολίες. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Η συμφωνία με τους δανειστές. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Αλλά είστε απολύτως σίγουροι. Δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί διαβάζοντας για παράδειγμα. Διαβάζοντας για παράδειγμα. Μέχρι το Μάιο του 2012, κύριε Τσαπανίδου, μέχρι το Μάιο του 2012 είχε γίνει το 85% της προσπάθειας για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Μόνο το 15% έγινε από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι σήμερα που μιλάμε. Έχω μπροστά δύο χρόνια συνέντευξη. Μετά. Άρα λοιπόν, ο λαός ψήφισε εν γνώση
των συνεπειών. Και ακούστε να πούμε κάτι πρακτικό. Κάτι πρακτικό θα σας ρωτήσω. Όχι, όχι, κάτι πρακτικό θα σας ρωτήσω. Τότε, την περίοδο των κανόνων. Μα και εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Μα μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτό, κύριε Βενιζέλο. Αφήστε να πούμε στον κόσμο. Είσαστε εξαιρετικός, επικοινωνιακότατος. Σας ακούω και εγώ με μεγάλη προσοχή. Είχα καιρό να μιλήσουμε μαζί και σας ακούω με προσοχή. Αφήστε να πούμε στον κόσμο για τις δυνατότητες απασχόλησης. Οι δυνατότητες απασχόλησης επίσης οι περιορισμένες ήταν και την εποχή των κανόνων. Ερωτηθήκατε λοιπόν τότε στη συνέντευξή σας αν η καινούργια συμφωνία με τους δανειστές μας θα φέρει και καινούργιο πακέτο μέτρων μαζί. Ναι. Αν το PSI θα έχει και σκληρά μέτρα μαζί. Ναι. Τότε είχατε απαντήσει ότι όχι. Όχι, ποτέ δεν θα συνοδευτεί από τέτοιο. Ήταν μια αόριστη απάντηση που έδειχνε ότι δεν θα έχει είναι μέτρα το πακέτο. Το μνημόνιο λέει τα μέτρα μέσα. Είναι δυνατόν. Έχουμε πει στον κόσμο απολύτως τι λέει η συμφωνία. Ερώτημα Χούκλη. Έτσι όπως το περιγράφετε, θα είναι κολοβό το PSI. Διότι δεν λέτε, αν καταλαβαίνουμε καλά, τότε ποια κυρία, βάρη θα φέρει. Κυρία, θα σας πω αμέσως. Ποια ημερομηνία. Είναι 1η Δεκάτου του 2011. 1η Δεκάτου του 2011. Και λέει λοιπόν, δεν λέτε, αν καταλαβαίνουμε καλά, ποια βάρη θα φέρει αυτή η συμφωνία, τι θα συνεπάγεται για τη ζωή των πολιτών. Και απαντάτε εσείς, κανένα νέο βάρος δεν θα φέρει. Κανένα νέο βάρος. Απαντάει η κυρία Χούκλη σε εσάς. Ρωτάει, μας θα δίνουν αυτά τα χρήματα χωρίς να μας ζητούν τίποτα. Και συνεχίζετε στη βοήθεια, κύριε Βενιζέλο. Κάθε φορά. Σύγχυση. Όχι καθόλου, δεν κάνω. Εγώ τη σύγχυση κάνετε. Όχι, μην μου πείτε να σας πω εγώ τη σύγχυση κάνετε. Κάνετε μια θεμελιώδη και προφανή σύγχυση. Ναι. Το PSI ως κούρεμα χρέους προς τα μέτρα δεν έχει φέρει. Τα μέτρα τα έχει φέρει το δάνειο που πήραμε με την απόφαση της 27ης Οκτωβρίου. Οι συνέπειες του PSI δεν Χούκλη στηρίζονται μέσω, μέσω μέτρων, κύριε Βενιζέλο. Τα ταμεία, για παράδειγμα, στηρίζονται στα πόδια τους μετά απολύτως. Το PSI. Θέλετε να σας εξηγήσω. Θέλετε να πείτε ότι όποιες περικοπές έχουμε υποστεί στις συντάξεις, όποιες περικοπές καμία ετοιμάζονται σχέση να δεχτούν τώρα στις επικουρικές, δεν έχει να κάνει καμία με το PSI. Καμία σχέση. Θέλετε να σας εξηγήσω. Αν μπορείτε μέσα σε μία πρόταση. Μπορώ. Θα σας εξηγήσω. Γιατί εγώ ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Να σας το εξηγήσω λοιπόν. Ακούστε, γιατί αυτό είναι μια παρεξήγηση την οποία δεν κάνει κανείς πλέον. Το έχουν καταλάβει όλοι. Εγώ δεν το έχω καταλάβει λοιπόν, και θα το εκτιμούσα αν μου το εξηγούσατε. Με το PSI, με το κούρεμα του χρέους, μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 125 δισεκατομμύρια ονομαστικά. Μάλιστα. Και κατά 185 δισεκατομμύρια σε όρους πραγματικής παρούσης αξίας. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή τα επιτόκια είναι πάρα πολύ μικρά, η διάρκεια πολύ μεγάλη, με περίοδο χάριτος, αυτό που πραγματικά κουρέψαμε είναι 185 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 85% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο κούρεμα παγκοσμίως και ιστορικά. Το καταστήσαμε βιώσιμο το χρέος. Απολύτως. Και θα το δείτε αυτό τώρα τους επόμενους μήνες. Δεν χρειάζεται άλλο κούρεμα το χρέος. Μην αλλάζουμε. Μην αλλάζουμε. Αυτό και σε αυτό. Ακούστε για τα ταμεία και για τις τράπεζες. Για να μπορέσουμε να κόψουμε τα 185 δισεκατομμύρια από τους ξένους, έπρεπε να είναι μέσα και οι Έλληνες που κατήχανε χρέος. Ποιοι είναι οι θεσμικοί φορείς, οι τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν περίπου 12 δισεκατομμύρια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Έτσι. Ναι. Από τα 12 δισεκατομμύρια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχαν, πρέπει να ξέρετε ότι είχαν ετήσια έσοδα 500 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο το κράτος έδινε και δίνει στα ασφαλιστικά ταμεία 15 δισεκατομμύρια επιχορήγηση. Τα ομόλογά τους τους έφερναν 500 εκατομμύρια. Έτσι. Όταν λοιπόν έγινε το PSI, φωνάξαμε τις διοικήσεις των ταμείων όλων στην αίθουσα εδώ της Εθνικής Τράπεζας, στην αίθουσα Καρατζά και τους είπαμε. Η κυβέρνηση ζητάει από τα ασφαλιστικά ταμεία να κάνουν το εξής. Όταν θα γίνει το κούρεμα, θα πάρετε για κάθε 100 ευρώ, έτσι, θα πάρετε, κουρεύονται για κάθε 100 ευρώ, κουρεύονται 53,5. Και μένουν 46,5. Τα 46,5 αυτά είναι, θα πάρετε 12,5 σε κανονικά χρήματα και τα υπόλοιπα σε ομόλογο. Εάν με τα 12,5 αυτά αγοράσετε τα νέα ομόλογα, επειδή είναι πολύ πεσμένα και θα ανέβουν πολύ γρήγορα, σε λίγους μήνες το χαρτοφυλάκιό σας θα έχει αποκατασταθεί όχι στο 100% αλλά στο 120%. Δυστυχώς, ενώ το μεγάλο ταμείο που είναι το ΙΚΑ μας άκουσε και η εταιρεία διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ΙΚΑ που είναι θυγατρική του ΙΚΑ το έκανε και διέσωσε και απεκατέστησε το χαρτοφυλάκιο του ΙΚΑ,
Οι υπόλοιποι δεν σας άκουσαν για να το καταλάβουν. Οι άλλοι, για λόγους κομματικούς, επειδή ήταν συνδικαλιστικοκομματικές ηγεσίες, εξέθεσαν τα ταμεία και δεν το έκαναν. Παρ' όλα αυτά, η επιρροή είναι ελάχιστη. Διότι τα έσοδα.